συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συγκεντρωθήκαμε μπροστά στο γαλλικό προξενείο για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των Γάλλων εργατών στη μεθαυριανή τους νέα γενική απεργία. Ο αγώνας των Γάλλων εργατών όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας με πολύμορφες κινητοποιήσεις και δράσεις ανέδειξε το πρόβλημα, ανέδειξε το βασικό αίτημα για το οποίο παλεύουν οι Γάλλοι εργαζόμενοι ενάντια στις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό της κυβέρνησης του Μακρόν. Ανάγκασαν την κυβέρνηση να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο, αυτό το αυταρχικό, αντεργατικό πρόσωπο που ουσιαστικά κάθε κυβέρνηση αστική είναι στην υπηρεσία των μεγαλοεπιχειρηματιών της χώρας. Με την καταστολή, με τον αυταρχισμό, με χρήση μεθόδων οι οποίες υπερβαίνουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, προσπάθησαν να περάσουν μια μεταρρύθμιση την οποία η γαλλική κοινωνία και οι εργαζόμενοι της Γαλλίας δεν τη θέλουν και αντιδρούν μαζικά. Είναι η ίδια συνταγή που όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν αριστερό μανδύα είτε δεξιό μανδύα την ακολουθούν με βάση τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο έγινε και το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα με τις δύο πολύ μεγάλες απεργίες με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου ο λαός και η εργατική τάξη της χώρας ξεχύθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας τα αιτήματα των εργαζομένων. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα αγωνιστικά συνδικάτα της Γαλλίας που παλεύουν μαζικά, που παλεύουν οργανωμένα, που δείχνουν τον δρόμο, που σε τελική ανάλυση αναδεικνύουν τη βασική αντίθεση. Ότι από τη μια μεριά είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες και το κράτος τους και τα συμφέροντα που αυτοί υπερασπίζονται και από την άλλη μεριά είναι οι εργαζόμενοι, είναι η εργατική τάξη της οποίας τα συμφέροντα, κόντρα στα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, παλεύουμε εμείς για να ικανοποιηθούμε.